Μια ξεκάθαρη απάντηση σε ένα ξεκάθαρο ερώτημα πρέπει να δώσει την ερχόμενη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Στράτου Σιμόπουλος, ο οποίος έρχεται στο Βόλο για την παράδοση και κυκλοφορία του κόμβου Βελεστίνου, καθώς και για να προεδρεύσει σε σύσκεψη για την εμπλοκή στην παράδοση του τούνελ της Γορίτσας λόγω της αρχαιολογίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Θεσσαλία, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας Σωκράτης Αναγνώστου συναντήθηκε με τον ανάδοχο της εργολαβίας Κούπα στον Περιφερειακό, που αν και έχει εγκατασταθεί εδώ και ένα χρόνο, το φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει υλοποιήσει φτάνει μόλις τα 10.000 ευρώ. Ο εργολάβος, παρόλο ότι είχε λάβει μια ειδική πρόσκληση από το Υπουργείο, γιατί δεν ξεκινάει, εδώ και 7 μήνες έχει κάνει έργα μόνο 10.000. Δεν γνωρίζω τι είναι η ευθύνη, αν είναι του Υπουργείου, δεν του έχουν δώσει αντικείμενο. Εγώ πιστεύω ότι αντικείμενο κάποιο θα υπάρχει για να μπορεί να κάνει, να ξεκινήσει ο εργολάβος. Δηλαδή, ο ασφαλτοτάπητας δεν χρειάζεται η τελική τάπητας κυκλοφορίας να γίνουν οι απαλωτριώσεις. Αυτός ισχυρίζεται ότι υπάρχουν απαλωτριώσεις, με πήραν τηλέφωνο και ότι δεν ξεκινάω, γιατί τότε είχα καταγγείλει εγώ ότι πράγματι ο εργολάβος καθυστερούσε, ότι δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις και ότι δεν είναι ευθύνη δικιά του. Σημασία έχει στη σύσκεψη μεθαύριο να συζητηθεί και αυτό το θέμα, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα να λυθούν και να ξεκινήσει άμεσα, διότι έχουμε γίνει η πόλη για μια ακόμη φορά μπαλάκι ανάμεσα στην υπηρεσία και στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι δεν του έχει ανατεθεί άλλη εργασία από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με τις απαλωτριώσεις. Το ερώτημα λοιπόν προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου είναι ξεκάθαρο. Ευθύνεται το Υπουργείο Υποδομών για αυτό τον τραγέλαφο, ή έχουμε να κάνουμε με έναν ακόμη αναξιόπιστο εργολάβο? Ο εργολάβος έχει στείλει κάποια απάντηση στην ειδική πρόσκληση. Αυτή η απάντηση στην ειδική πρόσκληση, να πει το Υπουργείο αν είναι ευσταθεί, τι έχει κάνει. Αν δεν ευσταθεί η απάντηση στην ειδική πρόσκληση, το Υπουργείο έπρεπε να λάβει άλλα μέτρα, να εξακολουθήσει τη διαδικασία, η οποία στο τέλος θα έστειλε έκπτωση του εργολάβου.